να ευχαριστήσω όλους όσους παρευρίσκονται και όλους όσους θα έρθουν μάλλον. Πάντως είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι ήμασταν πέρυσι. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την υποστήριξη του New York College για όλο αυτό που μας προσέφερε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα μπορούσε να γίνει η διμερίδα στο Ζάμπιο. Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρόρα Κόλλινς. I would like to thank you to be here with us, all together. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που είναι μαζί μας. Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στον χώρο των διατροφικών τραπών και ιδίως στις οικογένειες. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που είναι εδώ, να ευχαριστήσω τους ασθενείς που είναι εδώ, να ευχαριστήσω τους ασθενείς που θα μιλήσουν, να ευχαριστήσω αυτούς που δεν ήταν αλλά είναι κοντά μας, γιατί για πρακτικούς λόγους θα μπορούσαν να είναι. Και σήμερα θα κάνω μία νέα, αν θέλετε, διάλεξη, η οποία δεν ήταν ακριβώς διάλεξη, θα έχει και μία μορφή workshop για τα καινούργια βήματα που αφορούν τις διατροφικές θεραπείες πλέον, η οποία βάζει σε μία νέα βάση την προσέγγιση της θεραπείας στις διατροφικές θεραπείες. Ελπίζω σήμερα, μέσα από την παρουσίασή μου, να διαφωτίσω το κοινό για αυτό που πλέον συμβαίνει στην επιστημονική κοινότητα, η οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει καθόλου ρίσματα, διότι υπάρχει μια φοβερή διαστρέβλωση στην αντιμετώπιση των διατροφικών τραπών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρόσφατα εκπαιδεύτηκα στο Ohio από την Dr. Laura Hill, όπου ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του χρόνου την έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μαζί με την Τζάνετ Ρεζούλ. Ελπίζω να το καταφέρουμε και να μας υποστηρίξουν άνθρωποι για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Η βιολογική διάσταση της νόσου είναι κάτι που πλέον μας απασχολεί πάρα πολύ στην επιστημονική κοινότητα και έχουν δημιουργηθεί πλέον θεραπευτικές παρεμβάσεις πάνω στον τρόπο αντιμετώπισης κυρίως της αναρεξίας αλλά και της βουλιμίας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάτι πάρα πολύ βασικό. Η τροφή είναι θεμελιώδης. Χωρίς την τροφή απλά δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Και η τροφή επίσης είναι αυτό μέσα από το οποίο κινητοποιούμαστε πάντα. Μέσα από αυτό γνωριζόμαστε, κάνουμε σχέση, υπάρχουμε μαζί με τους άλλους. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο είδους αντίδραση σε σχέση με την τροφή και τελικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιους λόγους αντιδρούν εντελώς διαφορετικά από ό,τι αντιδρά ο μέσος όρος και οι υπόλοιποι άνθρωποι σε σχέση με την τροφή. Ερώτηση προς το κοινό. Αν ένα αγαπημένο σας πρόσωπο έπασε από διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, τι θα λέγατε για την ασθένεια αυτή? Α, θέλω διαδραστικότητα, δεν θέλω κοιτάω μόνο. Ναι. Ότι είναι? Ο διαβητής. Τι ασθένεια είναι ο διαβητής? Τι είναι? Βιολογική. Ναι, είναι βιολογική νόσος. Είναι μεταβολικό νόσος, ναι. Αλλά είναι βιολογική νόσος. Εντάξει. Την ιστορία για το διαβήτη ξέρετε πώς έχει γίνει. Το 1915 λοιπόν, ανακαλύψαμε ότι το πάνκρας δεν λειτουργεί και ότι δεν λειτουργεί για ποιο λόγο, γιατί ακριβώς δεν εκκρίνει η ινσουλίνη. Αυτό ήταν η καινοτομία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και το 1922-23 βρέθηκε η πρώτη συνθετική ινσουλίνη και πάρα πολλοί άνθρωποι
εξαιτίας της παραγωγής της συνθετικής ινσουλίνης. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η νόσος αυτή είναι βιολογική. Όταν λοιπόν πολλές φορές βρίσκομαι σε κοινό και ρωτάω τι συμβαίνει με τις διατροφικές δραχές. Εγώ λοιπόν πρέπει να σας κάνω την εξής ερώτηση και θέλω να σηκώνει το χέρι του όποιος πιστεύει ότι ανοίξει αυτή την κατηγορία. Πρώτον, είναι ψυχολογική νόσος. Κοινωνική νόσος. Α, η ίδια πιστεύει ότι είναι ψυχολογική νόσος, πιστεύει ότι είναι κοινωνική νόσος, μάλιστα. Βιολογική νόσος. Κλέψατε. Γιατί νομίζω ότι κάποιοι που σηκώσαν στο ψυχολογικό, σηκώσαν και στο βιολογικό. Είναι πολύ παραγωγική. Σωστό, είναι πολύ παραγωγική νόσος. Όμως, η βάση της είναι βιολογική, γενετική. Το 2009 η Ακαδημία Διατροφικών Τραχών αφόρησε τις διατροφικές τραχές ακριβώς ως το πω στα αγγλικά brain-based metabolics. Αυτό λοιπόν αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα στον τρόπο που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τις διατροφικές τραχές. Έχουν γίνει τεράστια λάθη, έχει διαπραχθεί τεράστια αδικία εις βάρος των ασθενών και εις βάρος των οικογενειών. Και επειδή εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχω πάρα πολλά χρόνια να τους δω, και μόλις πρόσφατα είδα και μία τραγωγόμενη, η οποία δεν είναι. Έχω να 15 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που για τους παλιούς μου ασθενείς δεν υπήρχε η γνώση ούτε η εκπαίδευση για να αντιμετωπιστεί εντελώς διαφορετικά η διατροφική διαταραχή από ό,τι συνέβη μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό, αν και είμαι η πρώτη Ελληνίδα και Ευρωπαία η οποία εκπαιδεύτηκε σε αυτή ακριβώς την προσέγγιση και παρέμβαση. Παρόλο που η θεωρία μας είχε αλλάξει στο ιδιαίτερο από το 2012, τη στιγμή υπάρξαμε στην αγαπάμαστε με την Τζάνετ Ρεζούρ, γιατί αρχίσαμε να βλέπουμε τη βιολογική διάσταση της νόσου. Όμως τώρα, επίσημα πλέον, να σας ενημερώσω επίσης ότι οι Αμερικανοί έχουν καταθέσει να αλλάξει η ονομασία από διατροφικές τραχές και να γίνει απλά μια βιολογική νόσος η οποία αφορά εγκεφαλική βλάβη. Εγκεφαλική βλάβη. Ναι, διότι θα σας εξηγήσω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο και πώς ακριβώς ο εγκέφαλος πλήττεται σε τέτοιο επίπεδο, το οποίο τελικά, αν θέλετε, καθορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τη συμπεριφορά των ατόμων απέναντι στην τροφή, απέναντι στην οικογένεια, τις αντιλήψεις που έχουν, είναι μια άλλη θεώρηση της κατάστασης. Επειδή δίνω πολύ συχνά συνεντεύξεις πλέον στα μίντια και όταν με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι λένε είναι βιολογική, βιολογική, το ξέραμε αυτό την βιολογική, μα νομίζω μόνο την ψυχολογική, ότι όλα είναι στο μυαλό. Δεν είναι στο μυαλό. Στο μυαλό είναι με την έννοια ότι είναι στον εγκέφαλο, όλα όχι στο μυαλό. Δηλαδή ότι οι ασθενείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι που θα σας καταληφθούν σήμερα μέσα από την ομιλία μου και ελπίζω να είναι αρκετά βοηθητική, γιατί θα βάλουμε σε μια νέα πλέον διάσταση τη θεραπεία των διατροφικών τραχών, αν μη τι άλλο στην Ελλάδα. Και έχουμε πολύ κοντά μας πολύ μεγάλους ειδικούς στον χώρο των διατροφικών τραχών που συντάσσονται και στηρίζουν την προσπάθεια του κέντρου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συμμαχίες από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και να είμαστε ακριβώς στην αιχμή της νέας τεχνογνωσίας αντιμετώπιση των διατροφικών τραχών. Για να μην πολυλογώ, γιατί έχω αυτή την τάση και συνήθως θα αρχίσω να το κάνουμε έτσι, γιατί το ξέρω ότι υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Κοιτάξτε πότε είναι το 2009. Πόσο έχουμε σήμερα, 2018. Πώς αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην Ελλάδα? Πώς αντιμετωπίζουν οι ασθενείς των διατροφικών τραχών στην Ελλάδα? Έχει κάποιος μια ιδέα να δώσει? Πώς πιστεύετε ότι έχει αντιμετωπιστεί?
διότι ιδρυματοποιούνται και η οικογένεια πάλι δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί την νόσο. Πρέπει λοιπόν η οικογένεια να γίνει μέρος πλάνου θεραπείας. Δεν μπορεί η οικογένεια να είναι εκτός θεραπείας. Thank you.
πραγματικά πρότυπα. Που υπάρχουν. Τι γίνεται λοιπόν.
Πώς όμως, ποια είναι η βασική συνθήκη για να νοσήσεις? Με βάση όλα τα κοινωνικά μηνύματα, η μοίρα είναι υποστηρισμός. Πρέπει να υποστηριστείς. Εάν δεν υποστηριστείς, δεν πρέπει να νοσήσεις ποτέ, ακόμα και αν έχεις όλα τα χαρακτηριστικά. Αν όμως όσο περισσότερα χαρακτηριστικά έχεις, τόσο πιο πολύ κλείνει το πέταλο και τόσο πιο δύσκολο είναι ο ασθενής να βγει από αυτό. Όσο λιγότερα έχεις, τόσο υπάρχει δυνατότητα και ευελιξία με πολύ σύντομη και γρήγορη θεραπεία ο ασθενής να βγει από την νόσο. Στο τι συμβαίνει στον εγκέφαλο.